αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Πάμε αξιολόγηση. Εσύ και ο Ραπτό, γιατί εμείς ήμασταν αλλού. Εμείς δεν το είδαμε. Άγιζε να στείλει. Καρβαλιάλ. Θα του βάλουμε ένα 9 γιατί τόλμησε και δικαιώθηκε. Θα του βάλουμε 9. 9 θα το βάλουμε. Στον κρατερό Κατσούλη. Ανωτερότητα, ανωτερότητα από Αβραμίδη που είπε ο ίδιος ότι πριν το μάτς είπε τα χειρότερα και τώρα το βάζει 9. Τι να πω, ρε φίλε, πριν το μάτς. Πασχάλα και με γουνάκι πάλι, έτσι. Πασχάλα, ναι, εντάξει. Έκανε κρύο, εντάξει. 8 Πασχαλάκι. Θα του βάλουμε ένα 9 το Πασχαλάκι γιατί... Γιατί επιδεικνύει για καρδιά και ψυχή για να βάζει ωραίες φωτογραφίες στο Instagram. Α, εντάξει. Μ' αρέσει τα κριτήρια. Λοιπόν, θα βάλουμε. Εγώ βάζω στο Μουσάτο. Όχι ανάποδα. Ρέτσο. Ρέτσο. Ντόι, Κίνη, Ροντινέι. Ρέτσο. Κίνη. Τρία οχτάρια και ένα δεκάρι το δεξί το μπακ. Εγώ θα βάλω. Το Ροντινέι. Εγώ θα βάλω 9 στο Ρέτσο, τον Ντόι και τον Κίνη. Και 10 στο Ροντινέι με τον Ροντινέι. Ο Ροντινέι, άμα είχε και άλλο βαθμό, και άλλο τον βάζαμε. Ναι. Όλοι το σκέφτηκαν και συμπαθεί. Δηλαδή δεν πάει να χτυπήσει, να κάνει. Ενώ ένα αγριό. Πεκτάρα είναι. Είναι φοβερό επαγγελματία. Ροντινέι γεννημένο στα Καμίνια. Πάμε. Θα μπορούσε και στο Δεδροπόταμο να έχει γεννηθεί. Λοιπόν. Θα βάλω ένα 8 στον Καρβάλιο, ένα 8 στον Αλεξανδρόπουλο και ένα 9 στο Σαντιάγκο. 9-7-9. Μάλιστα. Τον Αλεξανδρόπουλο 7. Τηλεφωνήστε τώρα στο 9-7-9. Κοίτα, Καρβάλιο, δόξες. Ο Κωστής Ραπτόπουλος πάει για καφέ. Λοιπόν, και πού θα βάλουμε. Πού να πάμε. Να βάρω... Να βάρω 7. Να βάρω 7. Ναι. Μασούρα 9. Έτσι. Ο άλλος ποιος είναι για να δω τι μα πάρει. Ο Ζέλσον, ο καινούριος. 10. 7. 9. 9 είπες. Ναι. Μισό λεπτό. 7 Ναβάρο, 10 Ζέλσον, 9 Μασούρα. Μπράβο. Εγώ θα βάλω 7 στο Ναβάρο, θα βάλω 10 στο Ζέλσον και 10 στον πιο τίμιο ποδοσφαιριστή που φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τον Γιώργο Μασούρα. Εντάξει, ωραίος. Υψηλές βαθμολογίες. Γράψαν καλά οι μαθητές. Γράψαν καλά. Πήγατε καλά. Το τρίμηνο... Πάμε, Άρη. Άρη. Άκης Μάτζιος. Θα του βάλω ένα... Θα του βάλω 8, θα του βάλω γιατί... Προστάτευσε αρκετούς παίκτες και έβαλε ένα τέταρτο να φορμάρει αυτό τον χοντρό να πούμε που είναι παιχταράς. Το ρόλ. Όχι, το Φετβαζίδη. Τόσο έπρεπε να τον βάλει. Το Φετβαζίδη. Παιχταράς, ένα τέταρτο. Αλλά άμα παίξει 20 λεπτά μπορεί να κάνει με το από το τρέξιμο. Παιχταράς. Ωραία, εγώ θα του βάλω 7. Εγώ θα του βάλω 7. Για τις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα. Που δεν αν βάζει και τις δηλώσεις, τα κριτήρια μου. Όλοι πάρουν σε Χοντεσιώτης. 3. 4. Όλοι κρίνονται. Συγγνώμη, Λευτέρη. 3. 4 ο κύριος Ραπτόπουλος, 3 εγώ. Λοιπόν, του στόπερ θα τους βάλω... Όχι, περίμενε, μην πάρε, μπέρδευσε. Φεράρι, ο Ντουμπάτζιο, Ρόουζ, Φαμπιάνο. Πρώτα είναι τα μπακ. Στα μπακ θα βάλω 7 το Φεράρι, 8 τον άλλον και από 7 του στόπερ. Άρα είναι 7-8-7-7. Ναι. Ωραία. Ναι. 7-8-7-7. Εγώ θα βάλω 7 στο Φεράρι γιατί ήταν ο μοναδικός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, το κακό του Άρη που είχαν κάτι. 7 θα βάλω στον ξάδερφο του Ζέλσον. 5 θα βάλω στο Ροζ. Και 5 στο Φαμπιάνο γιατί θα πρέπει να μάθει, επειδή είναι καλός παίκτης, θα πρέπει να μάθει ότι δεν πρέπει να πει με άγκονες. Γιατί δεν είναι μόνο το πέναλτι που κάνει. Το έχει κάνει άλλες 3 φορές με στο παιχνίδι, παίζει με τους αγκώνες του ο Φαμπιάνο. Θα το λέμε δηλαδή αγκώνο Φαμπιάνο. Βερστράτε, Νταρίντα, Παναγίδης και Σουλεϊμάνοφ. 7-7-5-8. Τόσο άσχημα στον μικρό. Α, 5 στο μικρό. 5 στο μικρό. 7, λέει, 7. Τους Έλληνες βοηθήστε τους και τα λοιπά. Τι με εγώ ρε ο ΑΕΔ να βοηθάω. 5 σε όλους. 5. 5 έπαιξε, 5 παίρνει. 5 σε όλους. Μάλιστα. Ναι. Και φτάνουμε τώρα στον. Και φτάνουμε μπροστά σε Μωρόν και Πάρδο. Λοιπόν, 4 και 3 ο Πάρδο. Mm. Ο Μωρόν είχε εντολή να παίξει στα λίγα μέτρα και μην κάνει σπριντάρισματα, μην πάει στον μπακ τα πάνω να κάνει σπρέι, πρέσι και τα λοιπά σε πιο μικρούς χώρους και να τον έβγαζε. Γιατί δεν είχε να το... Σου λέει, έμαθα εγώ τι του είπε. Δεν μπορώ λέει να σε βγάλω, να σε ξεκουράσω.
βιολογικό rotation. Θα παίζει σε αυτού του χώρου. Ο Πάρτο είναι για τα, ο Πάρτο για τα σκυλιά. 7 στο Μωρόν, 3 στον Πάρτο. Για τα σκυλιά ο Πάρτο. 7 στο Μωρόν και 3 στον Πάρτο. Λοιπόν. Πάντως είναι θέμα ότι δεν έχει αξιόπιστο τον backup του Μωρόν. Γενικά αυτό. Ναι, λέμε ότι ο Άρης έχει ίσως και το καλύτερο 9 του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό είναι και το πρόβλημά του παράλληλα. Το Καρυπίδη. Το βάθος. Πώς κοιμάσαι το βράδυ. Με τι αυτό που κοιμάσαι το βράδυ και το πρωί μπορεί να ξυπνήσει να σου πούνε επαθεθλάσσιο μωρών. Δηλαδή, εγώ δεν κοιμόμουν εύκολα. Έχω εύκολο ύπνο γενικά. Αν είχα τέτοιο μπελά, θα μου πει δεν έχει άλλου μπελάδε. Αυτό θα τον είχα μεγάλο μπελά. Μη μου ξυπνήσει το πρωί και με πάρει ο Ζουμπούλη και μου πει πρόεδρε, επαθεθλάσσιο μωρών. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχει στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις.